Τώρα, γιατί τα είσαστε τόσο παράξενο για το μαλλί. Εντάξει. Ρε, παιδί μου. Εγώ θέλω να σα πω κάτι. Αυτό συνήθως με συγχωρείς, γίνεται τηλεοπτικά. Ή γίνεται για τις ανάγκες ενός ρόλου. Ή γίνεται για τις ανάγκες μιας κινηματογραφικής παραγωγής. Δηλαδή, θα παίξεις ένα ρόλο που πρέπει εμβληματικά, δηλαδή αυτό που θα υποδηθείς να είχε κοντό μαλλί. Οπότε σου λέει πρέπει να το κόψεις το μαλλί και θα το κάνεις. Και θα πεις ότι το έκανα στον βωμό τη. Το έχει κάνει, γιατί είναι βουλιουκλάκι. Και καλό είναι. Δεν το συζητάμε. Αλλά μπορεί να είναι και τηλεοπτικός ο λόγος. Μπορεί να τη είπαν, κοιτάξτε να δεις, Μαριό μου, να κουρευτείς λίγο ή να κάνεις μια αντάβια και τα. Δεν ξέρω, ρε, φαντάζομαι γιατί. Πότε ξεκίνησε η Μαρία, ξεκίνησε και πρόσφατα. Πριν από λίγες εβδομάδες. Σας κάνει εντύπωση. Ποιο? Εμένα δεν μου κάνει όχι, καμία. Καθόλου, καθόλου. Εμένα κανάλι μου έχει βάλει τα μαλλιά στο συμβόλαιο όρο. Τι εννοείται. Τι εννοείται. Ότι για οποιαδήποτε αλλαγή είχαν τρομάξει οι άνθρωποι. Σου λέει αυτή πάει και κουρεύεται και ξυρίζεται και τα βάθη και κόκκινα και μαύρα και αυτά. Καλά, εσύ και τα άλλο άκουμε. Εσύ μπορεί να κάνει και ένα Navy Seal σε ξυρισμένο όλο. Κανάλι μου έχει βάλει όρο στο συμβόλαιο ότι για να κάνουν οποιαδήποτε ακραία αλλαγή στα μαλλιά θα πρέπει πρώτα να συνεννοηθώ με τους εθήνοντες. Είναι όμως ακραία αλλαγή. Δεν σου είπε χρώμα. Σου είπε όταν θα πας να υπογράψεις το επόμενο συμβόλαιο, μην είσαι μοϊκάνα.